Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του αθλητισμού, φίλες και φίλοι του μπάσκετ, φίλες και φίλοι της Λίγκας Μπασκετάκη, είμαστε μαζί στη Sonic Arena, στην ερωτική Θεσσαλονίκη, με πολύ γιορτινή διάθεση απόψη στη Sonic Arena. Θα παρακολουθήσουμε μαζί τον αγώνα, την αναμέτρηση μεταξύ Στεφανίνα Timberwolves και Πανικού BC. Ο Πανικός, ο οποίος ψάχνει την πρώτη του νίκη στην φετινή σεζόν στη Master, βρίσκεται στην 10η θέση μετρώντας 7 ήττες. Οι Timberwolves, οι οποίοι είναι στο 4-3 και διεκδικούν μια θέση στην τετράδα του δεύτερου ομίλου της Masters στην Θεσσαλονίκη. Υπάρχει εύστοχος στην διακρίση από τον Πανικό, ο οποίος θα ανοίγει το σκορ. Τον Παρασκευά. 3-0. Ο Πανικός, ο οποίος τεχνικά είναι στην έδρα του. Θα πάει στο low post από την αντίπαλη πλευρά. 3-2. Κοινή πάσα, υπάρχει κλέψιμο. Πάλι είναι για τον Πανικό με 18 δευτερόλεπτα. Ξανά εύστοχο, ξανά σουτ για 3. Βιάστηκα να μιλήσω, αλλά ήμουν σωστός. Εύστοχο σουτ για 3. Τον Παρασκευά, ο οποίος ξεκινάει ζεστός. 6-2. Μπάλα θα πάει χαμηλά και πάλι θα κλαπεί. Από τον Παρασκευά, ο οποίος έχει ξεκινήσει πολύ ζεστός, θα δώσει πρώτη πάσα. Άστοχος όμως αυτή τη φορά ο Παραφώτης. Υπάρχουν προϋποθέσεις συνδυασμού. Βρίσκουν τους παίκτες τους γρήγορα οι παίκτες του Πανικού. Θα πάρει ένα screen. Υπάρχει επιθετικό rebound. Για τρεις άστοχο. Επιθετικό rebound ξανά. Τον Κοντζαμπάση. Γύρω στεπ, πολύ δύσκολη προσπάθεια από τον Κλόνο. 6-4, σε πολύ ψηλό τέμπο τα πρώτα 2 λεπτά στη Sonic Arena. Σε ζώνη η άμυνα μέσα στη ρακέτα των Timberwolves και τώρα τρέχουνε μετά από άστοχη προσπάθεια. Τρέχουνε με τον Κουρδάκη, ο οποίος βρίσκει τοίχο και σταματάει. Πολύ καλή αμυντική ισορροπία από την ομάδα του Πανικού μέχρι στιγμής. Θα πάρει ένα screen, δεν θα το εκμεταλλευτεί, δεν θα πάει μέσα. Υπάρχει πρόθεση να πάει μπάλα μέσα στη ρακέτα, 2 εναντίον 1. Εθνιδιασμός με τελικό αποδέκτη τον Καραφώτη. 8-4 double score μετά από 2,5 λεπτά παιχνιδιού. Ανάμεσα σε 2 θα πάει ο Καλλιόρας, θα πάρει το πρώτο φάουλ απόψε. Πάει στη γραμμή για 2 ελεύθερες βολές. Εύστοχος στην πρώτη, ομάδα του Πανικού, η οποία έχει να παίξει παιχνίδι με γρήγορους υπολογισμούς 17 μέρες. Έχει την ξεκούραση με το μέρος της, έχει ευστοχή και στη δεύτερη ο Καλλιόρας. Έχει σχεδόν όλο το ρόστερ με το μέρος της, δεν έχει κάποια σημαντική απουσία. Αριθμητική ή ποιοτική. Ο Αντωνάκης, ο οποίος στο προηγούμενο παιχνίδι έκανε φιλότιμες προσπάθειες ενάντια στους Brokers, αλλά η ομάδα του Πανικού έχασε με 68-45. Δεν έχει ξεκινήσει στη βασική πεντάδα. Στα 19 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση του Πανικού. Ένα άστοχο σουτ τον Καραφώτη. Ακόμα μια προσπάθεια να τρέξουν οι παίκτες των Timberwolves. Με Χουρδάκη. Καλό passing game. Θα κόψει μέσα ο Λόνος για να πάρει, αλλά θα χάσει ο Αλεπάκης. Και τώρα ξανά σκληρό φάουλ για 2 βολές. Έχει χρόνο να αγγελθεί αλλαγή για τους Timberwolves, οι οποίοι έχουν την αριθμητική, το αριθμητικό μειονέκτημα έναντι στους Brokers. Υπάρχουν κατέρωθεν αλλαγές. Αλβανός μπαίνει για τους Timberwolves. Πραντέκος για τον Πανικό. Οι δύο coach, οι οποίοι ανακατεύουν την τράπουλα από πολύ νωρίς. Εύστοχος και στη δεύτερη. Καραφώτης 16. Αλβανός θα κατεβάσει. Κουρδάκης πάει στο low post, πάει ανάμεσα σε 2, θα βγάλει την μπάσα. Όμορφη προσπάθεια, άστοχη. Υπάρχουν καλά block out. Καραφώτης
θα ξαναπάρει την μπάλα από τον Καρανάτσιο. Βρίσκει τείχος μπροστά του. Για τρεις, άστοχο αυτή τη φορά. Από τον Παρασκευάλα υπάρχει επιθετικό rebound και καλάθι μέσα στη ρακέτα. Δεν λειτουργήσαν καλά τα blockout των Timberwolves στην προκειμένη φάση. 12-6 double score για τον Πανικό. Σουτ για τρεις βρέθηκε ελεύθερος, θα ευστοχίσει ο Καλλιόρας. 12-9, πολύ ψηλό σκορ μέχρι στιγμή στη Sonic Arena. Παρασκευάς θα πάρει ένα screen, θα το εκμεταλλευτεί. 1-2, θα πάει με δεξί από αριστερό διάδρομο. Άστοχος μετά από επιθετικό rebound του Καραφώτης, έκανε airball. Καλλιόρας πάρει ένα screen, θα το εκμεταλλευτεί. Υπάρχει κόψιμο, αλλά με foul. Από δύο τα ομαδικά φάουλ για κάθε ομάδα. Φάουλ είναι ψηλά. Καλλιόρας θα ευστοχίσει στην πρώτη, 12-10. Ετοιμάζεται ο Τσαμπάσης να διεκδικήσει το επιθετικό rebound. Δεν χρειάζεται, καθώς θα ευστοχίσει και στη δεύτερη. Καραφώτης. Μπραντεκ θα αλλάξει από την κορυφή, θα πάει στη γωνία. Ένα σουτ μέσης απόστασης, άστοχο και αυτή τη φορά από τον Καραφώτη. Κουρδάκης έχει ακόμα μια προσπάθεια, μια πρόθεση για να τρέξει. Δεν θα πάρει το screen το οποίο του έδωσε ο συμπαίκτης του. Τώρα θα αλλάξει την μπάλα με αυτόν. Καλό passing game και εύστοχο σουτ για 3. 12-14, περνάει μπροστά η ομάδα των Timberwolves. Πρώτη πάσα στον Καραφώτη. Παρασκευάς, Κοντόπουλος, καλό passing game. Παρασκευάς, Ραντεκ θα πάει μέχρι μέσα, θα αστοχίσει και βρει αμυγός ελεύθερο διάδρομο. Τον εκμεταλλεύτηκε αλλά δεν ευστόχησε. Καλλιόρας, στο low post, τα 13 δευτερόλεπτα επίθεση. Σουτ για 3, βρέθηκε ελεύθερος ο Αλβανός. Θα αστοχίσει, θα βάζει λίγο με τον εαυτό του, λέγοντας κάποιες κουβέντες όχι ιδιαίτερα τηλεοπτικές. Καραφώτης, Κοντόπουλος, Παρασκευάς. Πυροβολάει ανελέητα για 3. Είχε ανοίξει το σκορ για την ομάδα του με 2 εύστοχα σου 3 πόντων σε 2 επιθέσεις σερί στην αρχή του παιχνιδιού. Πάρει ένα screen μέσα στη ρακέτα. Τώρα θα του δώσει την μπάλα πολύ, πολύ κοντά, ενώ φανταστική προσπάθεια από τον Κλόνο, ο οποίος πήγε πίσω από 2 αντιπάλους. Καραφώτης δεν βρέθηκε πολύ ώρα ελεύθερος, γι' αυτό δεν πήρε κάποιο σουτ. Ρασκευάς θα πάρει ένα σουτ άστοχο για 3. Δεν φαίνεται να τον πνοήσει και τώρα υπάρχει τάπα. Ρασκευάς, ο οποίος θα πάρει και την μπάλα. Σταυρωτή, υπάρχει φάουλ από την άλλη πλευρά αυτή τη φορά. Υπάρχει time out από τους Timberwolves, οι οποίοι βρίσκονται μπροστά με 4. Είχαν ξεκινήσει με την πλάτη στον τοίχο, αλλά κατάφεραν να επανέλθουν κόντρα στην πολύ μαχητική ομάδα του Πανικού σε αυτά τα πρώτα λεπτά, οι οποίοι θυμίζουμε κυνηγάνε ακόμα την πρώτη τους νίκη στο δεύτερο όμιλο του Masters στη Θεσσαλονίκη. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για τη συνέχεια του παιχνιδιού. Επιστρέψαμε λοιπόν στην ψυχρή Θεσσαλονίκη, στη Sonic Arena, για να δούμε τα τελευταία 3 και 49 της πρώτης περίοδου μεταξύ Πανικού και Στεφανίνα Timberwolves. Οι δύο ομάδες έχουν σκοράρει 12 και 16 πόντους αντίστοιχα. Βάλει για τον Πανικό. Ράντεκ, Παρασκευάς, Κοντόπουλος. Μπάλα που πάει στην αδύνατη πάσα, με πολύ ρίσκο η πρώτη πάσα. Βρέθηκε ελεύθερος ο Παρασκευάς, θα ευστοχίσει. Παρασκευάς, ο οποίος έχει 3 στα 6 τρίποντα και νομίζω ο Πανικός μάλλον έχει 3 στα 6 τρίποντα και νομίζω 3 στα 6 έχει και ο ίδιος ο Παρασκευάς. Δεν νομίζω να έχει σουτάρει κάποιος άλλος παίκτης του Πανικού. Συγκιά 3. Καλλιόρας.
Θα πάρει ένα screen, υπάρχουν αλλαγές. Βρέθηκε με mismatch ο Νάσος. Δεν θα τροφοδοτηθεί, ο Καλλιόρας θα πάρει ένα shoot. Ένα jump shoot θα αστοχίσει. Κοντόπουλος για τον πανικό. Αδαφώτης, ο οποίος πότε βρίσκεται από τη μία, πότε από την άλλη. Είναι πολύ ενεργός στο off-ball παιχνίδι του. Αλβανός. Υπάρχει κλέψιμο τώρα. Και δεν υπάρχει foul. Υπάρχει σφύριγμα. Όχι, υπάρχει τελικά foul. Απλώς άργησε λίγα δευτερόλεπτα. Ένα δευτερόλεπτο και κάτι να σφυριχτεί. Πάντως του πανικού έπεισε να τον φάει τον ρεφ. Εύστοχος στην πρώτη. Ο Καραφώτης. Από όλη τη συγκεκριά στη Σόνη Καρίνα. Άστοχος, μάχη για το rebound. Τον Παρασκευά δεν θα βγει νικητής. Αλβανός κατεβάζει σαν guard. Ανάμεσα σε δύο. Κλείστηκε. Θα βγάλει στην αδύνατη πλευρά μια πάσα με ρίσκο. Η μπάλα θα δάσει τον Καλλιόρα. Στα 8 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση των Timberwolves. Αλβανός. Δεν θα σουτάρει για τρεις. Στα 3 δευτερόλεπτα. Δεν θα ευτυχήσει. Και τώρα υπάρχει ευκαιρία και καλάθι από τον Καραφώτη. Καλάθι και φάουλ. Το οποίο έχει χρεωθεί στον Καραφώτη, υπάρχουν αλλαγές. Ψοφό Γιώργος περνάει στον αγωνιστικό χώρο και Λεωνίδου για πρώτη φορά. Καραφώτης και Κοντόπουλος θα περάσουν στον πάγκο να πάρουν κάποιες ανάσες. 20-18 μετά από 7,5 και κάτι παραπάνω λεπτά παιχνιδιού. 20-19, πολύ ψηλό σκορ στη Sonic Arena. Ο Γιώργος με το που πήρε την μπάλα θα ευστοχίσει. Σε πανδερμόνιο τόσο από τον πάγκο του Πανικού και τόσο από κάποιους φιλάθλους που έχουν έρθει να στηρίξουν την ομάδα, την προσπάθεια της ομάδας του Πανικού. Κόντρα σε όλους. Καλλιόρας θα πάρει την εσωτερική εφόσον είχε ξεφορτωθεί τον προσωπικό του αντίπαλο. Σουτ για δύο, άστοχο. Και υπάρχει, όχι, δεν υπάρχει ευνηδιασμός. Βιάστηκα να μιλήσω για μία ακόμα φορά. Όχι, βοήθεια δυνατή πλευρά ακούστηκε να λέει. Ο Αντωνάκης, ο οποίος δεν έχει περάσει ακόμα στον αγωνιστικό χώρο, μετά από μια πολύ περίεργη συγκυρία η μπάλα θα καταλήξει στο καλάθι του Πανικού. 22-21. Ο Πανικός, ο οποίος έχει κρεμάσει και το σχετικό μπάνερ στον πίνακα. Κάτω από τον πίνακα, ο Γιώργος για τρεις, εύστοχος μέσα σε πανδαιμόνιο. 25-21. Ο Πανικός κάνει κάποια πράγματα σωστά και μέχρι στιγμής δείχνουν να λειτουργούν πολύ καλά. Δεν έχει βγάλει ιδιαίτερες συνεργασίες μέσα στη ρακέτα, καθώς οι Timberwolves κλείνουν πολύ καλά το ζωγραφιστό τους. Σουτ για τρεις, άστοχο, στα 3 δευτερόλεπτα, υπάρχει επιθετικό rebound. Τον ίδιο υπάρχει προσπάθεια ξανά, άστοχο για μία ακόμα φορά ο Χουρδάκης. Το Χουρδάκης διάθεση να τρέξει τώρα ο Πανικός. Δεν έγιναν βήματα. Φράντεγκ, οι προσποίησεις θα κοπεί εντυπωσιακά. Επαναφορά τώρα για τον Πανικό. Υπάρχει μια συνεννοησία μεταξύ Αλβανού και Καλλιόρα. Ρανάτσιος θα σουτάρει και αυτός για τρεις, άστοχος. Υπάρχει επιθετικό rebound και φάουλ. Κερδίζει ο Τσελεκίδης που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο, λίγο δύσκολο να κέρδιζε φάουλ ή να έκανε οποιαδήποτε ενέργεια μέσα στο παρκέ. Θα αρκεστεί σε δύο βολές και έχει την ευκαιρία να φτάσει την διαφορά στους 5 πλέον. Ήμουν έτοιμος να πω στους 6, αλλά στόχησε στην πρώτη. Δεν αυτοσυγκεντρώνεται ιδιαίτερα. Άστοχος και στη δεύτερη. Ενώ ετοιμάζεται ο Νικολόπουλος να περάσει στον αγωνιστικό χώρο για τα τελευταία δευτερόλεπτα. Έχουμε μπει στο τελευταίο λεπτό της πρώτης περίοδου. 25-21 το σκορ. Καλλιόρας running floater θα στοχίσει. Μάχη για το rebound θα βγάλει τελικό νικητή
για μία ακόμα φορά τον κλόνο. Υπήρχε ολιγορία στην άμυνα του Πανικού. Τώρα πρακτικά όλος ο χρόνος, ο αναπομείνοντας χρόνος στη διάθεση του Πανικού, ο οποίος δεν έχει σκοπό να τον εξαντλήσει. Και τώρα ο Καλλιόρας τρέχει με 11 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Έχει μπροστά του 3. Περιμένει, υπάρχουν 4 εναντίον 5. Ο Αλβανός δεν έχει επιστρέψει στην επίθεση. Υπάρχει σφύριγμα, διπλή τρίπλα. 2,3 για την επίθεση του Πανικού. Για να δούμε αν θα μπορούν να βγάλουν κάτι από την... από το καπέλο τους. Παρασκευάς θα πάρει, θα σουτάρει. Μετράει αν μπει, δεν μπήκε. Καταχειροκροτούμενοι οι παίκτες του Πανικού. Σκορ πρώτου δεκαλέπτου 25-23 στη Sonic Arena. Έχουμε ντέρμπι, ο Πανικός έχει καταφέρει να εγκαθιδρύσει ένα ρυθμό. Αλλά οι Timberwolves είναι σκληροί και δεν αφήνουν αυτή τη διαφορά να πάει πάνω από τους 4-5 πόντους. Σκορ το οποίο θα μπορούσε να είναι σκορ πρώτου ημιχρόνου σε κάποιο άλλο παιχνίδι του Μπασκετάκη. Είναι σκορ πρώτης περίοδου. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συναρπαστική συνέχεια. Μείνετε μαζί μας. Επιστροφή στη Sonic Arena με αυτό το γιορτινό πλάνο. Οι δύο ομάδες βρίσκονται στο 25-23. Ο Πανικός είναι μπροστά, έχει κυλήσει ένα δευτερόλεπτο. Για κάποιο λόγο ο πίνακας δεν λέει 10, είναι στο 9.59. Ίσως έχει κάποια σχέση με τα 21 γραμμάρια που φεύγουν από το σώμα μας όταν πεθαίνουμε, που κάποιοι λένε ότι είναι η ψυχή. Κουρδάκης δεν μπορεί να ξαναπιάσει την μπάλα. Καθώς θα έκανε διπλή τρίπλα, ο Αντωνάκης θα πάρει, ο οποίος έχει περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Θα δώσει την πάσα, υπάρχει φάουλ. Ο Αντωνάκης, ο οποίος ήταν ένας, επαναλαμβάνουμε, εκ των πρωταγωνιστών στο προηγούμενο παιχνίδι, στο οποίο ιτήθηκε η ομάδα του Πανικού με 68-45 από τους Brokers. Υπάρχουν δύο βολές. Λεωνίδου έχει κερδίσει το φάουλ. Άστοχο στην πρώτη. Οι δύο ομάδες μεταξύ άλλων είναι ιδιαίτερα εύστοχες και από τη γραμμή των 6.75. Ο Πανικός έχει 4 στα 9 τρίποντα έναντι 2 στα 5 των Timberwolves, οι οποίοι δεν κυνηγάνε ιδιαίτερα το τρίποντο. Άστοχος θα πάρει μια φανταστική πάσα. Δεν θα τη μετουσιώσει σε 2 πόντους. Αντωνάκης θα πάρει το rebound και θα τρέξει σαν guard. Μπάλα χαμηλά. Νικολής θα στοχίσει ανάμεσα σε δύο. Αλβανός θα κατεβάσει. Βρίσκουν τις ισορροπίες τους, θα πάει μπάλα χαμηλά. Θα ευστοχίσει ο... Κοτσαμπάσης, παρόλο το γεγονός ότι είχε τον προσωπικό αντίπαλο μπροστά. Ο Αντωνάκης προσπάθησε να εκμεύσει κάποιο φάουλ. Υπάρχει επιθετικό rebound, ξανά μπλοκ. Λιώρας τώρα τρέχει, υπάρχει φάουλ από τον Αντωνάκη, ο οποίος είχε αντιληφθεί την αμυντική ανισορροπία και την διάθεση των Timberwolves να τρέξουν. Στα 21 δευτερόλεπτα η επίθεση. Ο Αλβανός κάθεται πίσω, δεν έχει περάσει το κέντρο. Ο Αλβανός θα επαναφέρει τώρα. Προσπαθήσει να βγάλει τον Άσο. Θα πάρει την μπάλα, μια πάρα πολύ ρυψοκίνδυνη πάσα. Θα καταλήξει στα χέρια του συμπαίκτη του. Σοφογιώργος. 2-1-1 πρακτικά. Υπάρχει σφυρτό μπάσκετ. Θα σφυριχτεί. Τσελεκίδης και Νικολόπουλος είχαν πολύ κακό spacing μεταξύ τους. Είχαν πάει και οι δύο στο ίδιο σημείο και χάσανε λίγη φαιά ουσία και λίγο χρόνο για να συγκεντρωθούν προς το ποιος θα λάβει την μπάλα. Αλλά η μπάλα είναι ξανά για τον Πανικό στα 9 δευτερόλεπτα. Αντωνάκης στην αδύνατη πλευρά θα κάσει. Μία ακόμα φορά σύρτο μπάσκετ. Αντωνάκης συγκρατεί στα 4 δευτερόλεπτα. Τσελεκίδης θα σουτάρει για 3. Θα κοπεί. Καλλιόρας θα τρέξει. 1-1-2. Πέρασε φανταστικά. Έτρεξε σαν σύμφωνας. 25-27. Τρέχει ένα μικρό σερί. 4-0 η ομάδα των Timberwolves. Πέτρα!
Σου για τρεις, Καλλιόρας, εύστοχος. Και τώρα οι παίκτες του Πανικού έχουν κολλήσει στους 25 πόντους εδώ και αρκετή ώρα και βλέπουν τους Timberwolves να έχουν μεγάλη πρόθεση να τρέξουν. Είναι ακόμα άστοχο σούτ από τη γωνία από τον Λεωνίδου. Δεν θα πάρει το running floater για μία φορά ακόμα. Θα... Υπάρχει πάσα και θα μετρήσει το καλάθι τελικά από τον κλόνο. 25-32 για πρώτη φορά η Timberwolves μπροστά με 7 πόντους. 2 και 1 τα ομαδικά φάουλ αντίστοιχα, 2 για Πανικό, 1 για Timberwolves. Υπάρχει time out, η βολή θα εκτελεστεί μετά το time out. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Επιστρέψαμε λοιπόν στην Sonic Arena. Κατά χειροκροτούμενοι μπαίνουν οι παίκτες του Πανικού μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Timberwolves οι οποίοι έχουν 5 στις 5 ελεύθερες βολές, δεν έχουν αυτοχήσει σε κάποια. Τώρα 6 στις 6. Έχουν επίσης 24 έναντι 10 rebound. Τον... Να υπάρχει deflection των παικτών του Πανικού. Τον Κουρδάκη deflection. Ο Γιώργος Αντωνάκης στην κορυφή στα 11 δευτερόλεπτα. Πάρει ένα screen, θα το εκμεταλλευτεί κόντρα σε 2, θα κοπεί. Υπάρχει μάχη για το rebound του block. Κουρδάκης, η reverse. Στο κέντρο του γηπέδου, Αντωνάκης, υπάρχει σφύριγμα, έχει χτυπήσει στο στόμα, αν δεν κάνω λάθος. Ελπίζουμε να είναι καλά, υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι. Δύο αντίπαλοι, τρεις τώρα πάνω του. Πολύ όμορφη εικόνα στη Sonic Arena. Ο αθλητισμός ενώνει, δεν χωρίζει. Τουλάχιστον έτσι θα έπρεπε να είναι. Αλβανός θα επαναφέρει, η μπάλα είναι για τους Timberwolves. Καλλιόρας, μία ακόμα ρυψοκίνδυνη πάσα, θα βρει τον προορισμό της, αλλά δεν θα μετουσιωθεί σε ένα καλάθι. Υπάρχει τώρα, δεν είναι ιδιαίτερα συγκεντρωμένος ο Αντωνάκης. Θα κάνει μία, θα δώσει μία πάσα η οποία δεν είχε κάποια τύχη. Προαναγγέλλεται αναρχή. Ο Παρασκευάς αναμένεται να περάσει στον αγωνιστικό χώρο, ο οποίος κυρίρχησε στο πρώτο μισό του της πρώτης περίοδου. Οπα, υπάρχει φάουλ, πολύ σκληρό, κορμιά κάτω. Καλλιόρας έχει πέσει κάτω. Ενώ υπάρχουν κάποιες διαμαρτυρίες. Τσάτσας θα περάσει για πρώτη φορά στον αγωνιστικό χώρο. Έχουν πολλά χαρτιά στη διάθεσή τους απόψε οι παίκτες του Πανικού. Τσάτσας, ο οποίος έκανε και κάποιες δηλώσεις πριν το παιχνίδι. Δηλώσεις οι οποίες μπορείτε να βλέπετε στη σελίδα του Μπασκετάκη Σαλόνικα στο Facebook. Νικολής δεν θα δώσει κάποιο screen. Παρασκευάζει με το που πήρε μπάλα, θα κάνει μια τρίπλα και κάτω από τα πόδια και αμέσως μετά θα σουτάρει. Airball. Ο Πανικός έχει κολλήσει εδώ και πάρα πολύ ώρα στους 25 πόντους. Ενώ έχει ακόμα περισσότερη ώρα να βρει καλάθι εντός παιδιάς, αν δεν κάνω λάθος. Αλβανός, η μπάλα θα πάει μέσα. Πάρα πολλές ρυψοκίνδυνες πάσες έχουν περάσει για τους Timberwolves. Στα 4 δευτερόλεπτα του παρτί, ένα σούτ από τη γωνία από τον Κουρδάκη. Άστοχο. Τρέχει ο Παρασκευάς. Μακριάρι, φανταστική πάσα στον Αντωνάκη, ο οποίος έχει δύο αντιπάλους. Θα πάρει εκθετικό rebound και θα ευστοχίσει. Πολύ αποφασιστική ενέργεια. Κουρδάκης κατεβάζει. Υπάρχει screen και αμέσως από πίσω παίκτης. Τώρα θα πάρει την μπάλα ο κλόνος για να δώσει ένα screen και από πίσω. Ακριβώς ήταν ο προσωπικός αντίπαλος, κάτι σαν sandwich παικτών, αν θέλετε. Δεν υπάρχει καλάθι για την επίθεση. Η μπάλα είναι ξανά για τον Πανικό. Νικολής επαναφέρει. Παρασκευάς. 24 για τον Πανικό. Ο Ντονάκης θα ξαναπάρει την μπάλα. Βρέθηκε ελεύθερος από την αριστερή γωνία. Από την αριστερό πτέρυγα, από την αριστερή, για να είμαστε πιο σαφείς. Κουρδάκης θα πάρει την μπάλα. Φανταστική πάσα.
Φανταστική φάση, ευνηδιασμός, ένας ακόμα με τελικό αποδέκτη τον Καλλιόρα. Ένα σουτ που θύμισε NBA με το πόσο γρήγορα πάρθηκε. Καλλιόρας πάρει ένα screen, σε ζώνη τώρα η άμυνα του πανικού. Έτσι βρέθηκε ελεύθερος, θα κάνει μια προσποίηση, θα προσπεράσει τον Παρασκευά, ο οποίος θέλει να πάρει την μπάλα γρήγορα, δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο. Τώρα θα πάρει την μπάλα στη δεξιά πτέρυγα. Έχει τον κλόνο μπροστά του, ένα jump shoot από την γραμμή των ελευθέρων βολών, από τον Νικολή θα βρει στόχο. 29-37, η διαφορά είναι στους 8. Φαίνεται να έχουν χάσει τη συγκέντρωσή τους εδώ και αρκετή ώρα οι παίκτες του πανικού. Γιατί θυμίζουμε ψάχνουν ακόμα την πρώτη τους νίκη. Παρά λίγο να κλαπεί η μπάλα, Χουρδάκης συγκρατεί στα 6 δευτερόλεπτα, over dribbling. Θα ξαναπάρει την μπάλα, θα σουτάρει για 3, θα αστοχίσει. Μια αρκετά κακή επίθεση για τους Timberwolves. Ο Χουρδάκης είχε πολλές ευκαιρίες τόσο να πάρει κάποιο screen, να βγάλει κάποιο pick and roll ή απλώς να δώσει την πάσα. Αντωνάκης τα έκανε στην αντίπαλη πλευρά όλα σωστά εκτός από το τελείωμα. Καλλιόρας. Καλλιόρας κάνει μια βόλτα έξω από την περίμετρο. Βρέθηκε ελεύθερος, δεν θα πάρει το shoot. Νάσος. Κλόνος. Χουρδάκης από το ίδιο σημείο που αστόχησε, με συγχωρείτε από πριν, θα αστοχίσει για μία ακόμα φορά. Παρασκευάς, τρέξτε, ακούστε από τον πάγκο, δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, ενώ ετοιμάζεται ο Καραφώτης να περάσει μετά από αρκετή ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Μπλοκ σε μία επίθεση που φάνηκε καταδικασμένη από τον Τσάτσα, δεν έχει βρει τα πατήματά του ακόμα. Θα παίξει overplay άμυνα όπως φαίνεται στον Καλλιόρα. Πράγματι αυτό συμβαίνει, τον κυνηγάει. Θα αλλάξει τώρα, υπάρχει φάουλ, το οποίο έχει χρεωθεί σε παίκτη του πανικού, στον Παρασκευά. Αντωνάκης θα περάσει στον αγωνιστικό, στο μπάγκο με συγχωρείτε, Κοντόπουλος και Καραφώτης περνάνε μέσα. Εύστοχος στην πρώτη, ο Καλλιόρας. Αν ευστοχίσει και στη δεύτερη, η διαφορά θα πάει για πρώτη φορά στους 10 σε ένα πολύ κομβικό σημείο, λίγο πριν το τέλος, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε μπει στα 3 τελευταία λεπτά αυτού. Βάς θα πάρει ένα screen, πάει κόντρα σε όλους, μπλοκ, εντυπωσιακότατο μπλοκ. Υπάρχει ένα ακόμα επιθετικό rebound, αλλά δεν έγινε κάτι με αυτό. Κλώνας στο deflection, θα πάει μπάλα στο Χουρδάκι με 8 δευτερόλεπτα. Θα δώσει όμορφη πάσα στον Άστρο, ο οποίος θα στοχίσει όμως από το ύψος των ελευθέρων βολών. Παρασκευάς, κοίταξε το καλάθι. Δεν θα πάει όμως για σου για 3. Θα πάρθει ένα τρίποντο, θα αστοχίσει όμως ο Τσάτσας. Δεν έχει βρει ακόμα το ρυθμό του. Κουρδάκης. Καλλιόρας. Θα ανεβαίνει ψηλά, ψηλός να του δώσει screen. Πάει αντίθετα από το screen. Θα βγάλει ένα pick and roll στον Άσο, θα ξαναπάρει την μπάλα. Θα αστοχίσει airball. Πολύ περίεργη επίθεση όσον αφορά τα spacing, στο που πήγε η μπάλα μετά από pick and roll στη γωνία του δημιουργού, του ενδυνάμει δημιουργού, καθώς το καλάθι δεν μπήκε. Χουρδάκης τρέχει σαν σύμφωνας, θα πάει στο ανάποδο lay-up, δεν θα τα καταφέρει. Παρασκευάς δεν βρέθηκε ελεύθερος, είναι με κοντίδερο αντίπαλο. Με το Χουρδάκι θα πάρει ένα screen, θα πάει μέχρι μέσα, θα τρέξει σαν κρυάρι. Θα αλλάξει με τον Καραφώτη, θα πάρει τώρα την μπάλα. Ταχύτατος δραστήριος ο Παρασκευάς, αλλά δεν θα καταφέρει να βάλει δύο ακόμα πόντους. Σε πολύ χαμηλά επίπεδα η επίθεση, το επιθετικό κομμάτι των
παικτών του πανικού. Καλλιάρος θα στοχίσει σε ένα σουτ από τη δεξιά πτέρυγα για τρεις. Παρασκευάς. Ο Καρανάτσιος ετοιμάζεται να μπει για το τελευταίο λεπτό με την πρώτη ευκαιρία. Μπλοκ ένα ακόμα από τον Κλόνο, τώρα θα δώσει τον Καλλιάρα. Ένα ακόμα φάουλ έχει φάει, πολύ μπασκετικό ξύλο αν θέλετε, αν μου επιτραπεί η έκφραση, ο Καλλιάρας. Δεν υπάρχει time out, Νικολής θα περάσει στον πάγκο. Καρανάτσιος περνάει ξανά στον αγωνιστικό χώρο. Αν δεν κάνω λάθος, 6 παίκτες στην διάθεση των Timberwolves. Όμορφη πάση, καλάθι και φάουλ μετά, αμέσως μετά από την επαναφορά. Εύστοχος και στη βολή, διαφορά για πρώτη φορά στους 13. Έχουν ξεφύγει για τα καλά οι Timberwolves. Παρασκευάς θα κατεβάσει. Πάει μέχρι μέσα. Θα πάρει και αυτός με τη σειρά του ένα φάουλ. Μόλις το δεύτερο ομαδικό για αυτή την περίοδο για τους Timberwolves. Εύστοχος στην πρώτη. Τσάτσας και Καρανάτσιος θα διεκδικήσουν επιθετικό rebound πιθανό, αλλά θα το πάρει ο Παρασκευάς, ο ίδιος. Παρασκευάς πάντα με 5 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Θα βγάλει στον Καραφώτη με μεγάλη καμπύλη, ένα ακόμα φάουλ. Για να δούμε. Καλλιάρας τα βάζει λίγο με τον συμπαίκτη που έκανε το φάουλ. Με τον Αλεπάκη. Εύστοχος στην πρώτη. Μέσα στο χειροκροτήματα. Άστοχος στη δεύτερη, αμυντικό rebound αυτή τη φορά. Κουρδάκης τώρα σε χαμηλό τέμπο, μία επίθεση μετά από πολλή ώρα. Πάρε ένα screen στο κέντρο του γηπέδου. 13 δευτερόλεπτα, θα μείνουν 7-8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του πανικού, εάν την εξοντλήσουν όλοι οι αντίπαλοι τους. Πάει μέχρι μέσα, θα στοχίσει επιθετικό rebound τον Κλόνο. Υπάρχουν 8 δευτερόλεπτα. Παρασκευάς τρέχει, θα γίνει foul. Το τελευταίο που είχαν να δώσουν, ο Καλλιάρας το έκανε. Πλέον η επίθεση στα 5,2. Χωρίς φάουλ φωνάζει ο Αλβανός που είναι στον πάγκο. Καρανάτσιος. Παρασκευάς, 4 δευτερόλεπτα για τη λήξη του ημιχρόνου. Step back σου για 3. Άστοχο. Πιστεύει στον εαυτό του, άλλοτε τα καταφέρνει, άλλοτε όχι. Δεν νομίζω να σταματήσει να κάνει αυτό που κάνει, να παίρνει τις προσπάθειες που παίρνει. Όπως και να έχει, 20 λεπτά παιχνιδιού, 20 αγωνιστικά λεπτά μετά έχουμε το σκορ στο 31-44. Πανικός ο οποίος ξεκίνησε με πολύ καλά στοιχεία, με ευστοχία, με καλό passing game, με καλό ball movement. Σκοράρει 25 πόντους στην πρώτη περίοδο, αλλά τη δεύτερη έχει σκοράρει μόλις 6. Έχει φτάσει στους 31 έναντι 44 από τους Timberwolf, οι οποίοι βρήκανε τα αδύναμα σημεία τους και τα εκμεταλλεύτηκαν βγάζοντας αρκετές φάσεις, παίρνοντας πολύ περισσότερα rebound από ότι οι παίκτες του πανικού, ανανεώνοντας κάποιες επιθέσεις και μετουσιώνοντας τις σε πόντους. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την συνέχεια του παιχνιδιού, για το δεύτερο ημίχρονο, μείνετε μαζί μας. Επιστροφή λοιπόν στην Sonic Arena, σε πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα, στην ψυχρή αλλά πάντοτε ερωτική Θεσσαλονίκη. Το σκορ είναι 31-44. Η ομάδα του πανικού έκανε πανικό στην πρώτη περίοδο, αλλά μετά δεν κατάφερε να
συγκρατήσει αυτό το ρυθμό. Κατοχή για το δεύτερο ημίχρονο είναι για τους Timberwolves. Υπάρχουν, όχι δεν έγινε βήματα από τον Γαλλιόρα. Καλά block out. Δεν υπήρχε κάποιος να διεκδικήσει κάποιο επιθετικό rebound. Τώρα υπάρχει αριθμητικό μειονέκτημα για τους Timberwolves, οι οποίοι θέλουν να τρέξουν. Πολύ καλά. Πολύ καλές αμυντικές ισορροπίες, πολύ καλό transition παιχνίδι αμυντικό για τους παίκτες του πανικού, οι οποίοι θα κάνουν, θα αναγκαστούν να κάνουν ένα φάουλ. Και δύο βολές, διαφορά μπορεί να πάει ακόμη και στους 15, αν μπουν και οι δύο από τον κλόνο, οι οποίοι Timberwolves δεν έχουν κανένα θέμα αστοχίας μέχρι στιγμής στην... στην ευστοχία τους από την γραμμή των ελευθερών βολών, αλλά με το που το είπα έχασε και τις δύο. Αντωνάκης κατεβάζει την μπάλα. Καλύτερα να μην μιλάω πολύ. Βεσκευάς βρίσκεται ελεύθερος από τη γωνία, άστοχος ένα στο διατρής. Υπάρχει επιθετικό rebound από τον Καραφώτη. Κάνει μία σταυρωτή, έχει κλειστεί στη γωνία με δύο. Ράντεκ βρέθηκε ελεύθερος, ο Παρασκευάς δεν το πήρε, υπάρχει πόδι από τον κλόνο, η μπάλα είναι ξανά για τον πανικό με 14 δευτερόλεπτα. Παρασκευάς επαναφέρει, ο Καραφώτης βγαίνει από τα screen, θα πάρει τώρα την μπάλα, θα ευστοχίσει σε ένα shoot. Για να δούμε, 33-44. Κουρδάκης Αλβανός έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Κλόνος Γαλλιόρας πάρει την εσωτερική, Αλβανός έξω. Κουρδάκης πάρει την εσωτερική, στα 3 δευτερόλεπτα τώρα η επίθεση. Άστοχο σουτ για 3. Καραφώτης βρήκε τείχο μπροστά του, θα κοπεί για μία ακόμα φορά από τον Κλόνο, ο οποίος έχει, αν δεν κάνω λάθος, 3 μπλοκ, μπορεί και παραπάνω. Γαλλιόρας σουτ για 3, εύστοχο από τον Άσο, ο οποίος κάτι λέει στον Καλλιόρα. Πανηγυρίζουν όπως τον Άχη, Αντωνάκης coast to coast, άστοχο. Βρέθηκε ελεύθερος ο Αλβανός, τώρα θα πάρει την μπάλα, μπορούσε να την πάρει και πιο πριν. Θα πάρει το σουτ, δεν πήγε μέχρι μέσα. No look πάσα στον Αντωνάκη από τον Παρασκευά, ο οποίος έχασε λάθος στο λάθος. Υπάρχει μπάλα εκτός από τον Πράντεκ, ο οποίος σηκώνει το χέρι. Είναι σαν να λέει ότι εγώ την έβγαλα εκτός. Αλβανός θα επαναφέρει. Καλλιόρας κατεβάζει. Δεν θα πάρει ένα screen από τον Κουρδάκη, τώρα θα το πάρει. Κουρδάκης κάνει screen στον Παρασκευά, μάλιστα. Ανορθόδοξο σχήμα όσον αφορά την υψομετρική διαφορά, αλλά αφού λειτουργήσε. Γιατί όχι, Κλόνος θα βγάλει στην αδύνατη πλευρά εκεί που είναι ο Αλβανός. Καλλιόρας στα 2 δευτερόλεπτα θα πρέπει να το πάρει. Running floater, ένα άστοχο. Θα πάρει ίδιο το επιθετικό rebound, πολύ μεγάλη ολιγορία στην άμυνα, στα block out των παικτών του πανικού. Επειδή θα πάρουν τώρα την μπάλα, θα τρέξουν. Καραφώτης από αυτό το αγαπημένο του σουτάκι από τα 4,5 μέτρα περίπου. Παρασκευάς. Κουρδάκης θα πάρει μετά από ανορθόδοξο τρόπο την μπάλα. Καλλιόρας, ο οποίος παίρνει πολλές από τις επιθέσεις στο δεύτερο ημίχρονο των Timberwolves. Αλβανός θα πάρει ένα σουτ για 3, άστοχο αυτή τη φορά και αυτή τη φορά. Θα βάζει λίγο με τον εαυτό του. Πράντεκ κατεβάζει το rebound και θα δώσει στον Παρασκευά, ο οποίος όπως φαίνεται θα κατεβάσει σαν guard για μία ακόμα φορά. Σουτ για 2, έστοχο αυτή τη φορά από τον Καραφώτη. Καλλιόρας κατεβάζει. Καλλιόρας θα πάρει ένα screen από τον Κλόνο. Θα βγει το pick and roll, έχει βρεθεί ελεύθερος ο Αλβανός. Δεν θα πάρει την μπάλα. Block. Φανταστική προσπάθεια, απίστευτο καλάθι. Κόντρα σε ασφυκτική άμυνα. Yeah.
υπάρχει φάουλ. Πράντικ τα λέει λίγο με τον Παρασκευά. Ο πρώτος κέρδισε ένα φάουλ που πήγε στη γραμμή. Ένα και ένα τα ομαδικά στην τρίτη περίοδο. Το συγκεντρώνεται. Ευστοχή στην πρώτη μετά από μια περιπέτεια της μπάλας. Παίρνει το χρόνο του. Πολύ τη ησυχία, εύστοχος και στη δεύτερη, διαφορά στους 12. Για να δούμε, χρόνος σαφέστατα υπάρχει για τους παίκτες του Πανικού. Αλλά πρέπει να ξεκινήσουν από τα απλά, να παίρνουν τα rebound, έχουν 27 έναντι 40. Να σώσει, θα πάρει ένα σούτ άστοχο, ο Πράντεκ θα κατεβάσει το rebound. Πήγε να τροφοδοτήσει, τουλάχιστον φάνηκε από τη γλώσσα του σώματος τον Καραφώτη, ο οποίος είχε βρεθεί στην αδύνατη πλευρά, αλλά τώρα η αδύνατη πλευρά είναι εκεί που είναι ο Παρασκευάς και όπου είναι ο Παρασκευάς απόψε η αδύνατη πλευρά γίνεται δυνατή. Ευστόχησε σε τους 3, η διαφορά έχει πέσει κάτω από το ψυχολογικό όριο των 10 πόντων, 40-49. Αντωνάκης θα επαναφέρει, κερδίζουν και την άμυνα οι παίκτες του Πανικού. Αντωνάκης ο οποίος έχει αναλάβει μεταξύ άλλων χρέη και προπονητή. Παρασκευάς άστοχος αυτή τη φορά. Δεν έγινε το back-to-back τρίποντα όπως είχε γίνει την πρώτη, το πρώτο δεκάλεπτο της πρώτης θέσης, Καλλιόρας. Άστοχος παίρνει ένα ακόμα επιθετικό rebound, πρέπει να ελέγξουν τα rebound οι παίκτες του Πανικού. Δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό όλο το απόγευμα, αν θέλουν να διεκδικήσουν την νίκη. 40-51, έχουν πάρει πάρα πολλές προσπάθειες, ο Παρασκευάς είναι κάτω. Άστοχος ο Αντωνάκης, Παρασκευάς με πάρα πολύ νεύρο πήγε να δώσει ένα σκαμπίλι στην μπάλα να τη βγάλει στην περίμετρο για το επιθετικό rebound. Μπήκαμε στο δεύτερο μισό της τρίτης περίοδου, 40-51 το σκορ, υπάρχει deflection αλλά πόδι από τον Καραφώτη. Μπάλα είναι ξανά για τους Timberwolves με 14 δευτερόλεπτα. Ιβανός θα πάρει τελικά την μπάλα. Κλώνος. Αλλιώρας. Ήρθε η ώρα σου, γράφει η μπλούζα του. Φανέλα του. Παγίδα. Αντωνάκης και Παρασκευάς θα κλέψουν. Μπράντεκ ανάμεσα σε τρεις. Θα βγάλει την μπάσα στον Καραφώτη. Αντωνάκης σε δεύτερο χρόνο θα εκτελέσει και θα ευστοχίσει για τρεις. 43-51. Μέσα σε πανδαιμόνιο. Η διαφορά έχει φτάσει στους 8 πόντους. Έχει ακουμπήσει και τους 14. Για να δούμε, Χουρδάκης κάνει αρκετό over dribbling στο πρώτο ημίχρονο, θα χάσει τώρα την μπάλα. Η μπάλα είναι ξανά για τους Timberwolves όμως. Ο Λουβανός θα κληθεί να επαναφέρει. Κλώνος, άστοχος, μάχη για το rebound, θα βγάλει νικητή ποιον. Η μπάλα είναι ξανά για τους Timberwolves. Ένα ακόμα 14, ακόμα και όταν δεν παίρνουν επιθετικά rebound. Όπως τώρα, δύο σερί φορές έχουν ξανά επίθεση. Παίκτες στον Timberwolves, running floater. Εύστοχο μετά από περιφέτεια από τον Καλλιόρα. 43-53 διαφορά στους 10. Μπήκαμε στο τελευταίο τετράλεπτο της τρίτης περίοδου. Παρασκευάσεις σταυρωτές. Step back. Ράντεκ. Στην αδύνατη πλευρά ο Αντωνάκης. Πολύ καλό passing game, θα τροφοδοτήσει. Πάσα στον Κλώνο για μία ακόμα φορά, αλλά θα κερδίσει το φάουλ, θα αρκεστεί σε ένα συνεκμεύση ενός φάουλ από τους αντιπάλους. Υπάρχει αλλαγή, θα περάσει ο Κοντόπουλος μετά από πολύ πολύ ώρα στον αγωνιστικό χώρο. Αντωνάκης θα πάρει κάποιες ανάσες. 45-53. Μπάλα θα πάει για μία ακόμα χαμηλά, μία ακόμα φορά χαμηλά. Παρασκευάς θα τρέξει σαν κρυάρι η reverse. Βρέθηκε ελεύθερο στα σουτάρι για τρεις. Θα ευστοχίσει για τρεις. Η διαφορά στους 5 πόντους. Έχουμε παιχνίδι στη Sonic Arena.
Πανικός πάει για την ολική επαναφορά. Διεκδικεί την πρώτη του νίκη απέναντι στους αντιπάλους τους, οι οποίοι είναι στην πέμπτη θέση μέχρι στιγμής και διεκδικούν την τετράδα. Ένα αμυντικό rebound. Φαίνεται να έχουν χάσει το ρυθμό τους οι παίκτες των Timberwolves. Βρέθηκε ξανά ελεύθερος ο Παρασκευάς. Ξανά θα ευστοχίσει για μία ακόμα φορά back-to-back τρίποντα. 51-53. Τι μάτς βλέπουμε. Πάρα πολύ μεγάλη συνεισφορά του Παρασκευά, ο οποίος έχει βάλει γερές βάσεις για να κερδίσει τον τίτλο του MVP σε περίπτωση που κερδίσει ο Πανικός. Μία ακόμα ρισκαδόρικη πάσα μέσα στη ρακέτα, λίγο έξω από αυτήν για να είμαστε ακριβείς. Ένα εύστοχο σούτ από τον Άσο, μαχαιριά στην καρδιά του Πανικού, ο οποίος είχε ελέγξει τα πράγματα τα οποία τον βασάνιζαν. Οι δαίμονες του rebound έχουν φύγει, αλλά συναντάει άλλους δαίμονες με τον ευνηδιασμό του Καλλιόρα. Για δύο μακρινό άστοχο. Κουρδάκης θα κατεβάσει το rebound και θα τρέξει την επίθεση σε χαμηλό τέμπο. Φτάσαμε στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. 51-58 το σκορ. Πολύ κρίσιμα όσον αφορά τη συνέχεια του παιχνιδιού αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου. Καθώς η διαφορά από τους 8, από τους 7 μπορεί να πάει στους 10, μπορεί να πάει στους 5. Ράντεκ το Eurostep άστοχος. Καραφώτης, φανταστικό μπλοκ, ένα ακόμα. Τι γίνεται ρε παιδιά με τα μπλοκ? Back to back blocks. Έλα μωρό μου. Παναφορά, Κουρδάκης. Πάντα ο Κουρδάκης με τη βάλα στα χέρια, υπάρχουν βήματα ή υπάρχει σφύριγμα. Τι έχει σφυριχτεί, δεν έχω καταλάβει. Υπάρχει φάουλ και μάλιστα ψηλά. Μάλιστα. Όχι, χαμηλά είναι το φάουλ. Είδα τον Άσο να πάει στη γραμμή των ελευθέρων βολών, αλλά η μπάλα είναι εκτός. Για μία ακόμα φορά έχουν χάσει λίγο την κέντρωσή τους και οι δύο ομάδες. Ετοιμάζονται αλλαγές, Ψοφογιώργος θα περάσει εντός. Παρασκευάς θα περάσει στον πάγκο έχοντας επιτελέσει σπουδαίο έργο. Έχοντας βάλει 5 ή 6 τρίποντα, δεν έχω πρόχειρη τη στατιστική μπροστά μου. 8 στα 24 έχουν οι παίκτες του Πανικού. 33%, καλό ποσοστό, όχι κακό εν πάση περιπτώσει. Στο μέσο όρο. Καλλιόρας. Νάσος βρέθηκε ελεύθερος. Άστοχο. Υπάρχει rebound από τον Λεωνίδη, ο οποίος πέρασε ταυτός για πρώτη φορά στο δεύτερο ημίχρονο στον αγωνιστικό χώρο. Καρανάτσιος, Κοντόπουλος. Θα πάρει τη σταυρωτή, θα πάει μέχρι μέσα. Airball. Υπάρχει αμυντικό rebound. Καλλιόρας θα βγάλει ένα ακόμα ευνηδιασμό. Φάουλ, πολύ σκληρό από τον Ψοφογιώργο, ο οποίος σηκώνει προφανώς το χέρι του. Ήταν η πρόθεσή του να κάνει αυτό το φάουλ για να σταματήσει τον ρυθμό. 28,2 για τη συμπλήρωση 30 λεπτών αγωνιστικών. Άστοχος στην πρώτη ο Καλλιόρας. Αλβανός και Χουρδάκης θα διεκδικήσουν πιθανό επιθετικό rebound. Δεν έγινε ποτέ κάτι τέτοιο καθώς ευστόχησε ο Καλλιόρας. Σοφογιώργος. Τον με συγχωρείτε, Κοντόπουλος. Υπάρχει φάουλ χαμηλά. Θα κληθεί να επαναφέρει ο Κοντόπουλος, ο Γιώργος. Κοντόπουλος ανάμεσα σε τρεις. Πολύ populated η ρακέτα των Timberwolves. Κοντόπουλος, καλό passing game στα 4 δευτερόλεπτα όμως. Λεωνίδου θα πάρει ένα shoot, θα αστοχίσει. Rebound επιθετικό, όχι. Μπάλα είναι για τους Timberwolves με 4,4.
Μακρινή baseball πάσα σε ποιον, εκεί που είναι μόνο παίκτης Λεωνίδου, θα πάρει ένα σούτ από τα 11 μέτρα, άστοχο. Αν έμπαινε θα ήταν σίγουρα φάση για highlights, όπως πριν από κάτι εβδομάδες το ένα παρόμοιο σούτ του Μανόλος, του Ινλίξη πάλι της τρίτης περίοδου, που είχε μπει. 51-59, έχουμε μάτς στη Sonic Arena. Πρέπει να ανέβει ο Πανικός σε ένα μικρό βουνό. Πρέπει να ελέγξει τα πράγματα που δεν έλεγξε στα πρώτα 30 λεπτά. Δείχνει σημάδια βελτίωσης, αλλά ακόμα υπολείπεται 8 πόντων. Έχει κάνει πολύ καλύτερη εμφάνιση όσον αφορά τα αμυντικά rebound. Στρέφουμε σε πολύ λίγο για την τέταρτη και καθοριστική περίοδο. Επιστροφή λοιπόν στην Θεσσαλονίκη, επιστροφή στη Sonic Arena. Το match σίγουρα δεν έχει τελειώσει για τους Timberwolves, οι οποίοι σαφώς έχουν ένα πλεονέκτημα τόσο στο momentum όσο και στον πίνακα του score. Προηγούνται με 8 πόντους. Για να δούμε. Πρώτη κατοχή για το 4ο δεκάλεπτο είναι για τον Πανικό. Παρασκευάς, ο οποίος έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο, θα στοχίσει. Υπάρχει μάχη για το rebound, θα βγάλει νικητή τον Πανικό. Καταχειροκροτούμενος από τους παίκτες του πάγκου για μία ακόμα φορά. Καθώς από σώμα αντιπάλου έπεσε, βγήκε μπάλα εκτός. Ένα ακόμα επιθετικό rebound. Παρασκευάς δεν είναι greedy, δεν θα πάρει ένα ακόμα σούτ. Ψοφογιώργος θα το πάρει, θα ευστοχίσει. 54-59. Τα λέει λίγο ο Αλβανός με τον διαιτητή. Υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση, γελάνε, δεν υπάρχει κάποια διαφωνία κάθετος έκτρα. Πρόεδρε, κάνε το θέταρε, πρόεδρε. Σταμάτα να πρόεδρε, πρόεδρε. Κουρδάκης λοιπόν κατεβάζει την επίθεση. Ανάμεσα σε τρεις, Καλλιόρας. Θα πάρει ένα screen από τον Άσο, η μπάλα είναι εκτός, πάει στη γραμματεία. Παραλίγο, μην γκρεμιστεί και το τραπέζι. Έχουμε τον τρίποδο ο οποίος είναι σπασμένος, θα σπάσει και το τραπέζι. Τι θα μείνει. Αλβανός θα βγάλει μια πάσα, όχι καλύτερη δυνατή στον Άσο, ο οποίος θα πάρει ένα σούτ με μεγάλη καμπύλη, θα ευστοχίσει. Ένα μακρινό δίποντο. Παρασκευάσει. Δεν θα κάνει τη reverse, θα βγάλει ένα σούτ στο Λεωνίδου, ο οποίος θα στοχίσει. Καλλιόρας, ο συνήθις ύποπτος για τους ευνηδιασμούς των Timberwolves, θα βγάλει έναν ακόμα πολύ καλό, πολύ εύστοχο. Πολύ εύστοχο, εν πάση περιπτώσει. Πολύ λίγο, ήταν λίγο άστοχο, σε αντίθεση με τον ευνηδιασμό που έβγαλε ο Καλλιόρας. Καλλιόρας μετά από άστοχη επίθεση, διαφορά έχει πάει στους 9 πόντους. Νάσος βρέθηκε ελεύθερος με μια μεγάλη καμπύλη για μία ακόμα φορά, άστοχος. Σε ένα πιο χαμηλό τέμπο έχει ξεκινήσει η τέταρτη περίοδος. Παρασκευάς, πάει μέχρι μέσα, καλάθι και φάουλ. Τι κάνει ο Παρασκευάς απόψε. Θα πάει και στη γραμμή για μία συμπληρωματική βολή. Ένα μάτς γεμάτο highlights και από τις δύο ομάδες. Άστοχος στη δεύτερη. Παρασκευάς. Καλλιόρας κατεβάζει την μπάλα. Πολυκοσμία έξω από την γραμμή των τριών πόντων. Μία ακόμα ρυθοκίνηση πάσα θα περάσει και αυτή. Ανάποδο λέει, άστοχο. Παρασκευάς θα πάρει την μπάλα. Παρασκευάς, ο οποίος κρατάει ζωντανή την ομάδα του Πανικού, θα πάρει ένα ακόμα φάουλ χαμηλά αυτή τη φορά. υπάρχουν αλλαγές, όχι, υπάρχει time out. Η διαφορά έχει φτάσει στους 7 πόντους. Μετά από 2 και 10 στη δεύτερη περίοδο, κάτι που εμφανίζει ενδιαφέρον είναι ότι οι Timberwolves έχουν κάνει 2 φάουλ, ενώ οι
η ομάδα του Πανικού δεν έχει κάνει κάποιο φάουλ στην τέταρτη περίοδο. Αν συνεχίσει την καλή άμυνα σε συνδυασμό με τα αμυντικά rebound τα οποία παίρνονται τώρα σε αντίθεση με το πρώτο ημίχρονο, μπορεί να καθιερώσει τουλάχιστον έναν αμυντικό ρυθμό, καθώς δεν φαίνεται να έχουν ιδιαίτερη ούτε ευστοχία ούτε πρόθεση οι Timberwolves να σουτάρουν, να διεκδικήσουν τρίποντα. Έχουν 5 στα 21 έναντι 9 στα 27. 1 τρίτο, 33% η ευστοχία, με συγχωρείτε, για τους παίκτες του Πανικού. Κάτι λιγότερο από 25% η ευστοχία έξω από τα 6,75% για τους αντιπάλους τους. Επιστρέφουν οι δύο ομάδες σιγά σιγά στον αγωνιστικό χώρο. Υπάρχει ατμόσφαιρα στη Sonic Arena. Παρασκευάζει ο Γιώργος στην κορυφή με το Χουρδάκι. Θα τον περάσει Λεωνίδου στα 11 δευτερόλεπτα. Τελεκίδης θα πάρει το σούτ και θα ευστοχίσει ο Πράντεκ. 58-63. Χουρδάκης. Καλλιόρας. Καλλιόρας μέσα σε τρεις. Απίστευτο καλάθι και φάουλ από τον Άσο. Κόντρα σε τρεις αντιπάλους. Τι μάτς βλέπουμε στη Sonic Arena. Απίστευτο μάτς πραγματικά. Η διαφορά ξανά στους 8. Παρασκευάς. Δεν θα πάρει screen. Θα πάει μόνος του μέχρι μέσα. Ανάποδο lay-up. Αν ευστοχούσε πραγματικά, δεν ξέρω τι να πω για το match που βλέπουμε. Χουρδάκης θα βγάλει μεγάλη πάσα στον Άσο. Συγκλιατρήσα. Άστοχο. Καλλιόρας. Δεν θα βγάλει έναν ακόμα εθνιδιασμό, καθώς βρήκε τείχο μπροστά του. Πέρασε την μπάλα από το κέντρο στα 17 δευτερόλεπτα. Καλλιόρας πάντα. Υπάρχουν βήματα. Όχι, υπάρχει φάουλ. Φάουλ στην αρχή της επίθεσης. Υπάρχει τριπλή αλλαγή για τους παίκτες του Πανικού. Αυτό είναι αλλαγή στο στρατό, δεν είναι αλλαγή σε παιχνίδι μπάσκετ. Νικόλης. Περνάει μέσα. Καραφώτης περνάει μέσα, Αντωνάκης περνάει μέσα. Παρασκευάς βγάζει μια πάσα ολόκληρου γηπέδου, θα συγκρατήσει ο Καραφώτης. Παρασκευάς θα ξαναπάρει την μπάλα, θα σουτάρει από τα 7 μέτρα, θα ευστοχίσει. Έχω χάσει το μέτρημα με το πόσα τρίποντα έχει βάλει. Είναι πολλά πάντως. 10 τρίποντα έχουν συνολικά οι παίκτες του Πανικού. 30 από τους 61 πόντους έχουν έρθει από σουτ για 3, με κύριο πρωταγωνιστή τον Παρασκευά. Ο σουτάρι θα αστοχίσει όμως ο Αντωνάκης. Καλλιόρας θα πάρει την εσωτερική μέχρι μέσα, θα ευστοχίσει. Τι κάνει και ο Καλλιόρας, πολύ μεγάλο παιχνίδι και από αυτόν στη Sonic Arena απόψε. Παρασκευάς πάει μέχρι μέσα. Ανέμορφη προσπάθεια, δεν θα μπει όμως. Καλλιόρας. Υπάρχει φάουλ τώρα μετά από καλή προσπάθεια του Αντωνάκη. Υπάρχει τεχνική ποινή στον Αντωνάκη. Τεχνική ποινή. Κάθε φάση τώρα τα ίδια. Κάθε φάση τώρα τα ίδια. Απ' την άλλη πλευρά. Υπάρχει τεχνική ποινή και είναι αυτοί οι αστάθμητοι παράγοντες οι οποίοι μπορούν να ανεβάσουν ή να κάψουν μια ομάδα. Έχει αποβληθεί ο Αντωνάκης, αν δεν κάνω λάθος. Με διπλή τεχνική ποινή. Παιδιά, φάουλ ήταν. Ναι, εντάξει. Καλλιόρας θα ευστοχίσει. Άμα κάνουν είναι φάουλ.
Εύστοχο στην πρώτη, θα ευστοχεί σε άλλη μία. Υπενθυμίζουμε στην Λίγα του Μπασκετάκη ισχύει ο παλιός κανονισμός με τα αντιαθλητικά και τις τεχνικές ποινές, καθώς η αντίπαλη ομάδα ευστοχεί δύο βολές και έχει και κατοχή. Στην Ευρωλίγκα έχει αλλάξει, θεωρήθηκε overpowered. Είναι μία βολή και κατοχή. Κλόνος, Καλλιόρας. Καλλιόρας στα 3 δευτερόλεπτα. Θα σουτάρει. Καμία τύχη. Βάλει είναι για τον πανικό. Λοιπόν, για να δούμε. Πανικός έχει εξαντλήσει τα ομαδικά φάουλ. Έχει 5-1-2 στην τέταρτη περίοδο. Η διαφορά είναι στους 11 πόντους. Δεν θα πάει στους 9 τώρα. Αμυντικό rebound από το Χουρδάκι. Θα συγκρατήσει την μπάλα. Υπάρχει εκτός, η μπάλα είναι για τον πανικό, κέρδισε μια κατοχή. Έχουμε περάσει το κατόφλι των τελευταίων 5 λεπτών. Αλλά η διαφορά είναι στους 12, στους 11, με συγχωρείτε, για τον πανικό. Παρασκευάς. Κοντόπουλος. Καραφώτης με μεγάλη καμπύλη, άστοχος. Μάχεται ο ίδιος για το rebound. Θα στοχίσει όμως. Καλλιόρας. Καλλιόρας πάντα με την μπάλα στα χέρια, παίζει λίγο με το χρόνο. Στα 8 δευτερόλεπτα ξεκινάει την επίθεση, θα σουτάρει για 3, άστοχος. Υπάρχει rebound και μακρινή πρώτη πάσα. Παρασκευάς, Καραφώτης με ψηλότερο αντίπαλο, Κοντόπουλος. Θα μπει το σουτ, η διαφορά κάτω από τους 10, στους 9. Υπάρχει απέναντι πάσα, πολύ γρήγορη. Χωρίς φάουλ φωνάζει ο Κάβνης από τον πάγκο. Πανικού στα 4 λεπτά είμαστε. Υπάρχει deflection με το πόδι από τον Κοντόπουλο. Η μπάλα είναι και πάλι για τους Timberwolves με 14 δευτερόλεπτα. Ο Αντωνάκης ο οποίος δίνει εντολές, παρότι έχει αποβληθεί. Τσάτσας θα περάσει ξανά στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Νικολή. Καλλιόρας. Θα συγκρατήσουν την μπάλα μετά από μια συνεννοησία. Νάσος, Καλλιόρας, θα πάρει την εσωτερική. Μέχρι μέσα θα ευστοχίσει στα 2 δευτερόλεπτα και, και στη λήξη της επίθεσης. Και καλάθι, ό,τι χειρότερο για τον πανικό. Με δίποντο, όχι με τρίποντο, αλλά πολύ κακή συγκυρία εν πάση περιπτώσει. Παρασκευά στο βιολί του, θα ευστοχίσει. 66-74, το μάτς δεν λέει να τελειώσει. Δεν σταματάει ο χρόνος. 3-20, Καλλιόρας στο low post, τον Άσος θα ξαναπάρει την μπάλα. Ξανά ο Καλλιόρας, βρέθηκε ελεύθερος. Μπερδεύτηκαν οι παίκτες του πανικού με μια μαχαιριά στην καρδιά πραγματικά. Αυτό το τρίποντο, διαφορά ξανά στους 11. Με 3 λεπτά, Παρασκευάς. Ο Στιβάς βρέθηκε ελεύθερος, θα σουτάρει, θα στοχίσει. Υπάρχει επιθετικό rebound και foul. Να ετοιμάζεται να μπει η μοναδική αλλαγή που υπάρχει στους Timberwolves. Ο Αλβανός θα αλλάξει τον Κοτζαμπάση. Τέσσερα δευτερόλεπτα για την ομάδα του πανικού. Ο Γιώργος σου για 3. Έστοχο από τη γωνία. 69-77. Διαφορά στους 8. Έχουν ένα ακόμα φάουλ να δώσουν οι παίκτες των Timberwolves. Αλβανός θα πάρει την μπάλα. Θα σουτάρει για 3. Θα στοχίσει. Ομυρική μάχη για το rebound. Καραφώτης. Πάει μέχρι μέσα, καλάθι, όχι, δεν θα μπει καλάθι το φάουλ. Με συνεπήρε ο ρυθμός και το πόσο αποφασιστικά πήγε στην φάση, το πόσο γερά πάτησε. Θα αρκεστεί σε δύο βολές. Ήταν το τελευταίο ομαδικό φάουλ που είχαν να δώσουν οι Timberwolves. Από εδώ και πέρα οποιοδήποτε φάουλ σημαίνει βολές για οποιαδήποτε από τις δύο ομάδες. Άστοχος στην πρώτη, μετά από μια περιπέτεια, τον εμφυχώνουν οι συμπαίκτες του στον πάγκο.
Έστωχο στη δεύτερη, η μπάλα πήρε παρόμοια τροχιά, αλλά μπήκε αυτή τη φορά. Καλλιόρας. Θα πάρει ένα screen, παγίδα. Δεν θα κλαπεί η μπάλα, θα περάσει στα 16 δευτερόλεπτα. Κλέψουμε από τον Τσάτσα. Η ατμόσφαιρα έχει ζεσταθεί για τα καλά στη Sonic Arena, σε αντίθεση με την θερμοκρασία η οποία παραμένει χαμηλή. Καλλιόρας θα επαναφέρει, Αλβανός. Κλόνος. Κουρδάκης στα 8 δευτερόλεπτα, κρατά μπάλα ακούγεται από τον πάγκο του, των συμπαικτών του. Θα πάρει ένα σουτ για 3, εύστοχο, απίστευτο. Εκεί που η μπάλα καίει, Κουρδάκης ευστοχή για 3. Σουτ για 3, άστοχο αυτή τη φορά από τον Παρασκευά. Βάλε, 70-80, δύο τελευταία λεπτά. Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί με την επαναφορά των Lethal Pistols εναντίον των Sicarios πριν λίγο καιρό. Ήταν στο 69-78. Θα κλαπεί και κέρδισαν με 81-80. Σοφογιώργος γλιστράει ο αντίπαλός του, ο Χουρδάκης. Τσάσας βρέθηκε ελεύθερος, θα σουτάρει για 3-2. Πολύ άστοχο σουτ. Φραντέκ θα χάσει την μπάλα, δεν συγκράτησε. Χουρδάκης, έχουμε μπει στα τελευταία 100 δευτερόλεπτα. Αλβανός. Θα κυκλοφορήσουν την μπάλα, δεν έχουν κανένα λόγο να τρέξουν κάθε άλλο οι παίκτες των Timberwolves. Καλάθι και φάουλ. Απίστευτη φάση. Step back, καλάθι και φάουλ σε μια συγκλονιστική φάση, σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι από πλευράς θεάματος. Έχει μια συμπληρωματική βολή, θα στοχίσει. Την εκτέλεσε με πάρα πολύ μεγάλη καμπύλη. Airball. Λεωνίδου θα περάσει στον αγωνιστικό χώρο. Ο Παρασκευάς θα πάει απογοητευμένος στον πάγκο. Διαδικαστικού χαρακτήρα τα τελευταία δευτερόλεπτα. Σοφογιώργος θα πάρει ένα σουτ για 3, άστοχο. Αμυντικό rebound. Η ομάδα του Πανικού, η οποία πάλευσε, έκανε ένα πολύ καλό πρώτο δεκάλεπτο. Βελτιώθηκε στον τομέα των αμυντικών rebound, στον οποίο είχε μεγάλη έλλειψη. Υπάρχει. Έπεσε κάτω τώρα ο Κουρδάκης. Ας ελπίσουμε να είναι όλα καλά. Σηκώνεται. Χαμόγελα με τον Τσάτσα. Πολύ όμορφη στιγμή για τον αθλητισμό. Καραφώτης. Λεωνίδου που έχει περάσει τον αγωνιστικό χώρο. Θα σουτάρει και θα ευστοχίσει ένα σουτ για 2. Πανικός, ο οποίος θα προχωρήσει στο 0-8. Οι Timberwolves θα προχωρήσουν στο 5-3 για την 8η αγωνιστική της Master League στη Θεσσαλονίκη. Πάρει ένα ακόμα coast to coast ο Καλλιόρας. Σοφογιώργος, ωραία φάση στον Καραφώτη ξανά. Πάσα ολόκληρου γηπέδου στον Χουρδάκη, ο οποίος θα ευστοχίσει στα ούτε 3 δευτερόλεπτα η επίθεση των Timberwolves. Με σουτ για 3 ο Καραφώτης, άστοχο. Κλόνος θα πάρει το rebound. Με σουτ για 3 από τον Αλβανό, όχι. Ακόμα ένα άστοχο, 12 δευτερόλεπτα. Για να δούμε αν θα εκδηλώσει την επίθεση παίκτης του Πανικού. Κρατάει την μπάλα ο Καραφώτης, θα σουτάρει για 3, άστοχος. Τελικό σκορ στη Sonic Arena, 74-88. Οι δύο ομάδες οι οποίες έριξαν, έκαναν πολύ καλή προσπάθεια. Ο Πανικός μπορεί να κρατήσει την καλή παρουσία του στο πρώτο δεκάλεπτο. Από εκεί και πέρα οι δαίμονες ήρθαν, έφυγαν, ήρθαν άλλοι δαίμονες. Κάτι τέτοιο τους κράτησε πολύ πίσω και διαμόρφωσε αυτή τη διαφορά των 14 πόντων.
κάπου εδώ πέρα η συγκεκριμένη μετάδοση θα τελειώσει από όλους τους παίκτες, από όλους τους διαιτητές, από όλους όσους συνεργάστηκαν για να έχετε οπτικό, ακουστικό, υλικό, εικόνα και ήχο από τη διοργανώτρια αρχή. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και να περνάτε πάντα καλά, να κυνηγάτε τα όνειρά σας, να περάσετε καλά στις γιορτές. Γεια σας.